Τι έγινε ρε μάγκες, πού είστε, πού χαθήκατε? Είμαι ο Κώστας Κρύος και αυτό είναι ακόμα ένα βίντεο με ιστορία και λογοπαίγνια. Αν κάποιος πιστεύει ότι τα ιστορικά γεγονότα που θα πω είναι μία έγκυρα, περίμενε να ακούσει και τα λογοπαίγνια. Πριν λίγο καιρό έφυγε από τη ζωή ο Μανώλης Γλέζος, οπότε αυτό το βίντεο είναι ένα αφιέρωμα σε αυτόν και στο Lucky Santa που πήγαν και κατέβασαν τη ναζιστική σημαία. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έγινε. Ήταν τέλη Μαΐου το 1941. Εδώ και ένα μήνα περίπου οι Γερμανοί είχαν μπει στην Αθήνα. Είχαν καταλάβει το βράχο της Ακρόπολης και το φρουρούσαν κάθε μέρα, όλη μέρα. Ήταν σαν να είχαν φτιάξει ένα ειδικό αστυνομικό σώμα για να φυλάει το βράχο της Ακρόπολης. Και το σώμα αυτό θα λεγόταν Ακρόπολης. Βέβαια τους είπανε, βρε Ναζί, μήπως θέλετε να πάτε να κάτσετε κάπου αλλού, αλλά αυτοί όχι. Βράχος. Ήταν λοιπόν τότε δύο φοιτητές. Ο Μανώλης Γλέζος, ο οποίος είχε έτσι μια βρετανική ομορφιά, σωστός Εγλέζος, και ο Λάκης Σάντας, που ήταν ιδιαίτερα όμορφος, ήταν Σάντα κρύα τα νερά. Καθόντουσαν λοιπόν, βλέπανε τον Παρθενώνα, βλέπανε την ναζιστική σημαία και είπανε, να σου πω ρε, έχεις δει την ταινία Ναζιστική σημαία? Όχι, την παίζει στα σινεμά, να πάμε να τη δούμε? Δυστυχώς όχι, πρέπει να την κατεβάσουμε. Οπότε τους μπήκε η ιδέα να κατεβάσουν την ναζιστική σημαία. Στο μυαλό του καθένα είχε μπει η ιδέα ότι προτιμάει να κατεβάσει αυτή τη σημαία από το Ναζί. Τι κάναν λοιπόν? Τρέξανε στη βιβλιοθήκη, διάβασαν τα πάντα για τη μορφολογία του βράχου, βρήκανε μία είσοδο και ένα βράδυ στις 30 Μαΐου του 1941 με πολύ βράχος πήγανε. Πήρανε μαζί τους ένα φανάρι και ένα μαχαιράκι, σε περίπτωση που κάτι στραβώσει και χρειαστούν κάποιο μαχαιράκι βοηθείας. Μπήκαν από μια σπηλιά, ανέβηκαν σε μια σκαλοσιά και βρέθηκαν λίγα μέτρα μακριά από τη σημαία. Δεν τους είχε πάρει κανένας χαμπάρι, αν και για αυτούς πλέον δεν είχε καμία σημαίασία. Ξεκίνησαν λοιπόν να λύνουν το σύρμα της σημαίας. Αυτό βέβαια ήταν μπλεγμένο. Ήταν πολύ προσεκτικοί και προσπάθησαν τρεις φορές. Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς δεν έπεσε σύρμα. Κατεβάζουν λοιπόν τη σημαία της, κόβουν ένα κομμάτι της και την πέταξαν σε ένα ξεροπήγαδο πιο δίπλα. Πάλι καλά που ήταν ξεροπήγαδο, γιατί αν είχε ακόμα νερό, η σημαία θα συνέχισε να κυματίζει. Την άλλη μέρα εκτελέστηκαν οι Γερμανοί φρουροί που ήταν στο βράχο. Το ναζιστικό κράτος ήθελε να σκοτώσει το Γλέζο και το Σάντα για να λειτουργεί ακριβώς όπως και ένας χαλασμένος ηλεκτρολογικός πίνακας. Δηλαδή χωρίς αντίσταση. Στις 24 Μαρτίου του 1942 τους φυλακίζουν στις φυλακές του Αβέροφ, που επειδή λειτουργούσε τότε λεγόταν Αβέρ-Ον. Στις 21 Απριλίου του 1943, ενώ ο Λάκης Σάντας τους ξέφυγε, ο Μανώλης Γλέζος ξαναμπήκε φυλακή από τους Ιταλούς. Αλλά εντάξει, δύο φορές φυλακή νομίζω είναι εντάξει. Πού πας ρε μικρούλι, στις 7 Φεβρουαρίου του 1944 ξαναφυλακίζεται ο Γλέζος και το αντιμετώπισε σαν κακοστριμμένο μπάφο, δηλαδή κατάφερε και το σκάσε. Οι Γερμανοί δεν κατάφεραν ποτέ να εκτελέσουν τους δύο επαναστάτες και έμειναν στην ελληνική ιστορία ως οι δύο άντρες με τη μεγαλύτερη ελληνική καρδιά και την πιο επαναστατική ψυχή στην περίοδο της κατοχής. Ήταν τόσο επαναστατικοί που αν τους χτίσουμε ένα άγαλμα ποτέ θα λέγεται Επαναστάτσιου. Ο έσχος, παιδιά. Αυτά για σήμερα. Ελπίζω να μάθατε κάτι χρήσιμο. Π.χ. ότι τα λογοπαίγνια είναι άθλια. Γράφτε όμως στα σχόλια κάποιο ιστορικό γεγονός που θα θέλατε να σχολιάσω. Αν και πιθανότατα θα το γράψω στα αρχίδια μου. Ήμουν ο Κώστας Κρύος και ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.